αυτή, γιατί αν δεν κάνω λάθος έχουν εξεταστεί και άλλα και πάμε πια στις 115. Έχουμε φτάσει κοντά στους 4. Μακάρι, να δούμε τι γίνεται και εν όψη, αν έχει καμιά διάθεση. Έχει κάποιο σχόλιο γι' αυτό, κύριε Κυρίτση, διότι πλέον έχουμε φτάσει πια τους 4 μήνες. Ναι. Δυστυχώς έχει εμπλακεί στην εσωτερική πολιτική διαμάχη της Τουρκίας εν όψη των εκλογών το ζήτημα αυτό. Εγώ θέλω να ελπίζω ότι μετά τις εκλογές θα έχουμε θετική εξέλιξη, αλλά περιμένουμε τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα εσωτερικά. Πάμε στο θέμα της συμφωνίας με τον Σκοπιανό. Πάρα πολλές οι αντράσεις. Είστε ικανοποιημένος καταρχήν από τη συμφωνία? Ναι, βέβαια. Ναι. Έχετε καταλάβει τι έχουμε κερδίσει από τη συμφωνία? Ναι, προφανώς. Πρώτα απ' όλα έχουμε κερδίσει το βασικό πράγμα το οποίο εδώ και 25 χρόνια έμπαινε στη διαπραγμάτευση. Πού είναι? Το οποίο ήταν το θέμα της ονομασίας. Ναι. Δηλαδή, κατορθώσαμε. Και όχι μόνο κερδίσαμε το θέμα της ονομασίας, αλλά σε ένα βήμα παραπάνω κερδίσαμε να υποχρεώσουμε κιόλας μία άλλη χώρα, όχι μόνο να αλλάξει το όνομά της, αλλά να αλλάξει και το σύνταγμά της. Αυτά τα δύο νομίζω ότι είναι τεράστιες επιτυχίες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και ελπίζω κιόλας η άλλη πλευρά να μην τα αντιληφθεί ως μεγάλη ήττα, όπως και εκεί οι ακραίοι λένε, ώστε αυτή η συμφωνία να μπορεί να περπατήσει. Διότι όταν μια συμφωνία δεν αναγνωρίζει τον εαυτό σου ως μέρος μια συμφωνία, αμέσως μπαίνει το σπέρμα της αναθεώρησης. Γι' αυτό. Άρα είναι μεγάλη νίκη. Βέβαια, είναι μια τεράστια επιτυχία, ίσως η μόνη επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στις τελευταίες δεκαετίες. Ναι. Με το όνομα το οποίο υπήρχε, δεν μπορούσαν τα Σκόπια ούτε στο ΝΑΤΟ να έχουν πρόσκληση και να μπουν, ούτε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Κάτι το οποίο ήταν στόχος τους και κάτι το οποίο επιτυγχάνεται μέσω αυτής της συμφωνίας. Ναι. Επειδή συναντάω συναδέλφους από την Πουγουδουμού στο πλαίσιο αποστολών της Βουλής και στο ΝΑΤΟ, στην αντιπροσωπεία που έχουν στο ΝΑΤΟ, και έχει τύχει να δω τα διαβατήριά τους. Τα διαβατήριά τους λένε Δημοκρατία της Μακεδονίας και στην υπηκότητα λένε Μακεδονική. Εκείνη. Εμείς δεν το αναγνωρίζαμε εμείς αυτό. Δεν το αναγνωρίζαμε. Χιλιάδες έρχονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, μα αυτά τα διαβατήρια είναι παντού. Λοιπόν, η Ελλάδα κατορθώνει την πορεία της γείτονος προς τους ευρωατλαντικούς θεσμούς, να μπορεί να την ελέγξει η ίδια και όχι να ρίξει μια μικρή χώρα με σοβαρά προβλήματα ασφαλείας. Δεν την ελέγχαμε. Όχι, βέβαια. Όχι, γιατί δεν την ελέγχαμε? Δεν υπήρξε καμία πρόσκληση από το ΝΑΤΟ. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι πρώτη φορά σε χαρτί αναγράφεται αυτό που λέτε τώρα στο διαβατήριο. Γλώσσα και ταυτότητα μέσω της συμφωνίας αυτής αναγνωρίζονται. Έχουν μπει πια σε χαρτί. Εκχωρήσαμε γλώσσα και ταυτότητα. Σωστά. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Μισό λεπτό. Το γλώσσα, ταυτότητα και όλα αυτά δεν ήταν. Αυτό είναι μετακίνηση των goalpost. Η ελληνική εξωτερική πολιτική, όπως ακούσαμε και από τον Υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησης Σαμαρά, τον κύριο Βενιζέλο, να λέει, ήταν μία σύνθετη ονομασία erga omnes. Ούτε καν το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης δεν είχαν τολμήσει να βάλουν και να κερδίσουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Η ελληνική κυβέρνηση κατορθώνει και τα βάζει αυτά, τα κερδίζει και στο Σύνταγμα και μάλιστα με έναν τρόπο που ρητά αναφέρεται ότι δεν μπορούν να έχουν καμία σχέση με την αρχαία ελληνική παράδοση, τον Μεγαλέξανδρο κτλ. Ότι η γλώσσα του δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική. Πώς εξηγείτε, κύριε Κυρίτση? Μα δεν εξηγείτε άμα διαβάσουμε το κείμενο. Άμα το έχετε πρόσφυγα. Πώς εξηγείτε το γεγονός να είναι Βόρεια Μακεδονία η χώρα και οι πολίτες Μακεδόνες και η γλώσσα Μακεδονική? Και όχι Βόρειο Μακεδόνες και Βόρειο Μακεδονική, για παράδειγμα. Να σας πω. Παρακαλώ. Κάνει μια συμφωνία. Στην συμφωνία αυτή έχει επιτύχει το μέγιστο, έχει επιτύχει το 90%. Αυτή η συμφωνία πρέπει να έχει και 5 πράγματα στα οποία να μπορεί και ο άλλος να αναγνωρίσει τον εαυτό του ώστε να έχει μια συμφωνία. Εμάς μας ενδιαφέρει. Ενδεχομένως αυτά είναι και τα πιο σημαντικά. Όμως, Να σας πω, αν ήταν τα πιο σημαντικά, κάποια ελληνική κυβέρνηση κάποια στιγμή θα τα είχε βάλει. Δεν τα είχε βάλει κανένας και ποτέ. Ούτε ο Μητσοτάκης, ακόμα και στη Σόφια. Άρα δεν είναι σημαντικό. Ούτε δύο μήνες δεν έχουν περάσει. Και ο Ζάεφ να λέει προφανώ. Όλα σημαντικά είναι, αλλά το ζήτημα της ονομασίας και το ότι αναγκάζουμε μια χώρα η οποία είναι αναγνωρισμένη. Δεν ξεκινάμε από μια χώρα που τη λένε Σκόπια και την πάμε Μακεδονία. Ξεκινάμε από μια χώρα που όλοι τη λένε Μακεδονία και την αλλάζουμε όνομα και την κάνουμε Βόρεια Μακεδονία. Μια χώρα που μπορεί κάποιοι άλλοι να την έλεγαν Μακεδονία, αλλά εμείς τη λέγαμε Σκόπια. Εμείς τη λέγαμε Σκόπια. Όλοι οι άλλοι τη λέγανε Μακεδονία. Σε λέω τα διαβατήριά τους σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα λένε Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτό το πράγμα τώρα αλλάζει. Άρα η ελληνική κυβέρνηση επέτυχε το μείζον. Το 100% δεν υπάρχει σε καμία συνθήκη.
Άμα κερδίζει σε μια συνθήκη, θα επιτύχει το 70, 75, 80% των επιδιώξεων. Πώς εξηγείτε ότι όλες οι πτέρυγες της Βουλής των ανεξαρτήτων ενήλικων συμπεριλαμβανομένων λένε ότι η συμφωνία είναι κακιά? Δεν λένε όλοι το ίδιο, ας πούμε, το Πασόκ και όλο αυτό το νεφέλωμα που λέγεται Κινάλ, ας πούμε. Έχει 4-5 διαφορετικές αφηγήσεις. Μία από την κυρία Γεννήματα. Ο κύριος Βενιζέλος, ας πούμε, δεν λέει τα ίδια με τους άλλους ή ο Θοδωράκης. Λοιπόν, εδώ έχει γίνει το εξής και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι δεν θα διχάσω εγώ τους Έλληνες για να ενώσω τους Σκοπιανούς. Στην πραγματικότητα διχάζει τους Έλληνες για να ενώσει το κόμμα του. Πώς διότι, γίνεται. Διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η άποψη του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας και των βασικών στελεχών και όλων όσων άσκησαν εξωτερική πολιτική στις κυβερνήσεις τους είναι στην κατεύθυνση αυτή η οποία επετεύχθηκε. Το μόνο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας που δεν είναι σε αυτή την κατεύθυνση, είναι το κομμάτι Σαμαρά. Γιατί δεν είναι σε αυτή την κατεύθυνση? Εγώ δεν θέλω να είμαι συνωμοσιολόγος και να λέω ότι επειδή ο Σαμαράς θέλει συνέχεια να ρίχνει κυβερνήσεις ιδίως του κόμματός του, θεωρώ ότι το πιο πιθανό είναι αυτό που είχε πει ο Μητσοτάκης, ότι ο Σαμαράς, νέος όν, έκανε τη βλακεία του, αναγνώρισε ως σκέτο Μακεδονία και έκτοτε προσπαθεί με κάποιο τρόπο και να επανορθώσει και να κάνει όλο χειρότερα. Στην Δημοκρατία, το νέο όν, ο Σαμαράς τότε. Υιοθετείται τώρα αποστελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Για παράδειγμα, φαίνεται. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες επαφίονται στο τι θα κάνουν τα Σκόπια και η Βουλή των Σκοπίων. Και λένε από τους ανεξάρτητους Έλληνες ότι δεν θα περάσουν από εκεί. Όταν βγαίνει ο κ. Κουμουτσάκος στη Βουλή, και ήμουνα και παρόν, και λέει ότι κοιτάξτε να δείτε με το Μακεδονικό, έπεσε η κυβέρνηση το 1993 και έρχεται και η ώρα σας, προφανώς έχει στρίψει ένα μεγάλο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας να θεωρεί ότι είχε δίκιο ο Σαμαράς που έριξε το Μητσοτάκι. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα της πράγματος. Να ρίξει την κυβέρνηση. Να σας πω τι προβλέπω εγώ. Ναι. Θεωρώ ότι εφόσον πάνε όλα όπως είναι προγραμματισμένα, η επιτυχία αυτής της συμφωνίας και η βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες θα διασκεδάσουν όλες τις ανησυχίες σχετικά με το αν αυτή η συμφωνία μας δημιουργεί προβλήματα και θα ψηφιστεί και από τον Καμένο και να σας πω και από ποιον άλλο θα ψηφιστεί. Και από τη Νέα Δημοκρατία θα ψηφιστεί. Και από τη Νέα Δημοκρατία. Και από τη Νέα Δημοκρατία. Θα περάσει από την Ελληνική Βουλή. Φυσικά θα περάσει. Με ψήφους και από τους ανεξάρτητους Έλληνες και από τη Νέα Δημοκρατία και από το Κινάλ. Αυτό πιστεύω. Ο κύριος, να αλλάξουμε θέμα. Ο κύριος Κουφοντίνας Ροφτός πήρε άδεια. Ναι, βέβαια, αφού τη δικαιούτο. Το μήνυμα του να. Την είχε αρνηθεί το Συμβούλιο στην αρχή. Και έκανε απεργία πείνας και την πήρε. Δεν νομίζω να του είχαν αρνηθεί άδεια. Δεν είχε συνεδριάσει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το Συμβούλιο που ασχολείται με τις άδειες. Φαντάζομαι δεν το ακούτε από εμάς πρώτη φορά, αλλά αν θέλεις κάτι να πετύχεις, κάνε απεργία πείνας, αυτό είναι το μήνυμα το οποίο εκπέμπεται. Και ως προς τους θεσμούς και τη δικαιοσύνη. Να σας πω, αν θέλεις κάτι να πετύχεις, πρέπει αυτό το οποίο θέλεις να πετύχεις να το δικαιώσεις από τον νόμο. Άμα το δικαιώσεις από τον νόμο, έχεις σημαντικές πιθανότητες να το επιτύχεις. Άμα δεν το δικαιούσε από τον νόμο, δεν έχεις πιθανότητες να το επιτύχεις. Και νομίζω ότι ο κ. Κουφοντίνας έκανε απεργία θεωρώντας ότι από τον νόμο δικαιούται να πάρει άδεια και όταν συνεδρίασε το αρμόδιο συμβούλιο, του δώσανε άδεια. Είναι και θέμα της δικαιοσύνης. Προηγήθηκε όμως η απεργία πείνας. Προηγήθηκε, ναι. Ως μεσοπίεσης. Εγώ δεν μπορώ να πω σε κάποιον ότι θα κάνεις ή δεν θα κάνεις το Α ή το Β, ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει κάνει. Ναι. Επειδή την Πέμπτη έχουμε Eurogroup που συζητούμε το χρέος. Έχει δοθεί υπόσχεση από τους έξω για να περάσουμε τη συμφωνία για το Σκοπιανό να μας δώσουν κάτι για το χρέος? Το πιστεύω αυτό, γιατί στη συμφωνία για το ονοματολογικό η Ελλάδα έχει πάρει, να μην το ξεχνάμε. Πήραμε την ονομασία, του αλλάζουμε το Σύνταγμα, του αλλάζουμε τα διαβατήρια. Άρα προφανώς δεν γίνεται για κάτι που παίρνεις να ζητάς για κάτι παραπάνω. Το δεύτερο είναι μια μεγάλη σπουδή των ξένων να προχωρήσει το θέμα. Το δεύτερο. Είδατε σπουδή τώρα. Η Γερμανία λησάξαν οι Γερμανοί. Η συνηθισμένη πίεση. Ενισχυμένη ίσως από τη γενικότερη αβεβαιότητα η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Αλλά θα σας πω κάτι άλλο. Όπως έχουμε καταλάβει όλοι τα τελευταία χρόνια, το ζήτημα με τη Γερμανία και διάφορες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στη σκληρή στάση απέναντι στην Ελλάδα, στο χρέος και το ένα και το άλλο, το θεωρούν πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Αντιθέτως, το μακεδονικό δεν το θεωρούν τόσο μεγάλο ζήτημα, ναι, που να κάνουν εκτός το ένα για το άλλο. Δεν το πιστεύω. Ναι, το μακεδονικό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για τη χώρα μας, βέβαια.
Εμείς το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Οι ξένοι καλά κάνουν και δεν το θεωρούν τόσο σημαντικό. Γι' αυτό και το λύνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σώζουμε την κατάσταση, σώζουμε την παρτίδα, δηλαδή το ενδεχόμενο μια χώρα σταθεί στα βόρεια σύνορά μας, να βρεθεί υπό τον έλεγχο. Με τα σύνορά μας. Υπήρχε κάποιο θέμα ασφάλειας στα βόρεια σύνορά μας. Δεν έχουμε θέμα ασφάλειας. Επειδή το είπατε τώρα, θέλω να σας ρωτήσω. Υιοθετείτε αυτή την πρώτη ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου ότι κερδίσαμε πίσω την ιστορία και τη Μακεδονία. Είχαμε χάσει την ιστορία και τη Μακεδονία. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό είναι ότι η Τουρκία τα τελευταία χρόνια είναι μια ανοιχτά αναθεωρητική δύναμη. Η Ελλάδα δεν είναι αναθεωρητική δύναμη. Η Ελλάδα πιστεύει στις συμφωνίες οι οποίες παγίωσαν τα σύνορα και τον συσχετισμό δυνάμεων στην περιοχή. Είτε ήταν το Βουκουρέστι, είτε οι υπόλοιπες συνθήκες. Λοιπόν, η αστάθεια στα βόρεια σύνορά μας είναι ένα πράγμα δηλαδή, το οποίο είναι διαλυτικό για μας. Για να κλείσουμε σιγά-σιγά, θέλετε να μας πείτε ότι είναι καλύτερο για την Τουρκία να είναι τα Σκόπια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ? Όχι, δεν σας είπα αυτό. Γιατί, τι θα αλλάξει για την Τουρκία αν μπουν τα Σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ? Να σας πω. Δεν για την αναθεωρητική στάση της Τουρκίας. Να σας πω. Δεν θα είναι μια χώρα στην οποία η Τουρκία του Ερντογάν θα παίζει το παιχνίδι το οποίο παίζει αυτή τη στιγμή. Τα έλεγε και ο Θοδωράκης. Ήταν σαν ρεπορτάζ η ομιλία του στη Βουλή. Πώς άνοιξε κόμμα του, άνοιξε γραφεία το κόμμα του Ερντογάν στα Σκόπια, τι δουλειές αναλαμβάνει, σε τι συνεννόηση είναι με τους Αλβανούς της Πουγουδουμού και το τόξο με το Κόσοβο. Όλα αυτά τα πράγματα λέγονται και γράφονται χρόνια τώρα. Μην τα αντιμετωπίζουμε. Εμείς λύσαμε το Σκοπιανό υπό το φόβο της Τουρκίας. Εμείς λύσαμε το Σκοπιανό, που εγώ πάντα το έλεγα ονοματολογικό, της Πουγουδουμού, με έναν τρόπο ο οποίος να είναι εθνικός συμφέρον. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίτση. Να είστε καλά. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.